Και πώς το έχει τώρα. Σκέφτηκε απευθείας να κάνει το σουτ. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Αν το έτσι, πώς το έχει στο μυαλό του. Αυτό είναι τη στιγμή. Βλέπεις την μπάλα, σουτάρεις, στοχεύεις κάπως και ελπίζεις να πάει μέσα. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ. Μπήκε κοντά σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η χαρά ήταν μεγάλη και χαίρομαι πάρα πολύ που και αυτό το γκολ είναι που βοήθησε και πήραμε την νίκη. Με αφορμή για τον γκολ, γενικότερα τον ρόλο που έχει μέσα στο γήπεδο στα τελευταία παιχνίδια, πιστεύει ότι το γεγονός ότι παίζει ως δεύτερο σεντερφόρ ή ακόμη και ως σεντερφόρ, πιο πολύ στο κέντρο του γηπέδου και όχι στα άκρα, είναι αυτό που τον βοηθάει να βγάλει την ποιότητά του και τελικά αυτή είναι η θέση του και όχι ακραίος. Θεωρώ κυρίως πως είναι ο τραυματισμός που είχα, που λίγο ένα σχετικό χρονικό διάστημα δεν μπορούσα να προπονηθώ, ήταν λίγο δύσκολα για μένα, μετά έπρεπε να ξαναεπανέλθω, χρειάστηκα λίγο χρόνο, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο η θέση. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω και κυρίως να βοηθήσω την ομάδα να κρατηθούμε σε αυτή τη θέση πάνω από τον δεύτερο που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο πιο πολύ σουτάρι μπορεί να βγάζει ασίστ όπως θες τώρα. Ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεξιά-αριστερά, στο κέντρο μπορώ να βοηθήσω από οπουδήποτε. Ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής, αυτό θα κάνω. Είναι η πρώτη χρονιά στην Ευρώπη. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κύριου Απαλή. Γι' αυτό προσωπικά τι σημαίνει ο αποκλεισμός και γενικότερα φυσικά και η βρόγκα, μακρινάδα. Κρίμα, το είπε δύο φορές. Δυστυχώς, ευτυχώς είχαμε έναν τελικό στην έδρα μας. Θέλαμε την νίκη. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Ξεκίνησε πολύ άσχημα για εμάς με ένα γκολ στην αρχή. Μπορέσαμε και ισοφαρίσαμε με ένα πέναλτι. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και πιστεύω ότι θα μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αν η κεφαλιά του Κλάους δεν είχε βρει το δοκάρι και είχε μπει στα δίχτυα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστεί πολύ διαφορετικά το παιχνίδι και να παίρναμε την νίκη από εκεί και πέρα. Στο τέλος του αγώνα, οι οπαδοί έστειλαν ένα διπλό μήνυμα. Δηλαδή χειροκρότησαν τους παίκτες, που σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι από αυτό που δίνουν ακόμη και την κούρασή τους αν γνωρίζουν. Αλλά από την άλλη, φωνάξε ένα σύστημα για μεταγραφές. Αυτό στους παίκτες που ακούστηκε. Τους ενοχλεί να ακούνε ότι πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες για να τους βοηθήσουν. Το αντιλαμβάνουν και οι ίδιοι ότι χρειάζονται βοήθεια. Θεωρώ πως δεν έχω κάποια άποψη πάνω σε αυτό. Δεν είναι δικός μου τομέας. Είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο, να κάνω αυτό που θα μου ζητήσει ο προπονητής. Υπάρχουν άλλα άτομα όπως ο ίδιος ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο από το αθλητικό τμήμα, το οποίο ξέρει πολύ καλύτερα αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται μεταγραφή. Εμείς απλά κάνουμε αυτό που μας λένε οι προπονητές μας και οι ανώτεροι, προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ μόνο γι' αυτό.